Κυρίες και κύριοι και μικρά παιδιά, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Gibbous Cthulhu Adventure, ένα παραδοσιακό point and click adventure game που μας έρχεται από τη Stack in the Attic, μια νέα εταιρεία στο χώρο από την Τρανσιλβάνια της Ρουμανίας. Το Gibbous είναι το πρώτο παιχνίδι που βγάζουν και εμείς είμαστε εδώ για να δούμε αν τα σκατώσανε ή όχι. Κάτι δεν πάει καλά στην πόλη του Darkham. Περίεργα κάλτσα εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο. Όλα τους ψάχνουν να βρουν το χαμένο μαγικό βιβλίο, τον Necronomicon, τη βάση της μυθολογίας του Cthulhu και των παλαιών θεών. Άμα έχετε άγνωστες λέξεις, είμαι εδώ για να σας βοηθήσω. Η όλη μυθολογία του Cthulhu στηρίζεται στα έργα του συγγραφέα H.P. Lovecraft, που μιλά για τους παλαιούς θεούς και τη λατρεία τους. Το Necronomicon είναι ένα γκριμουάρ, γεμάτο spells, την ιστορία των παλαιών θεών, αλλά και οδηγίες για το πώς θα τους καλέσετε. Για περαιτέρω πληροφορίες, η Wikipedia είναι ένα καλό μέρος να αρχίσετε, αφού δείτε το βίντεο φυσικά. Πίσω στο παιχνίδι τώρα. Η ιστορία ξεκινάει και εμείς έχουμε το ρόλο του ιδιωτικού detective Don Archetype. Θα το ξαναπώ αυτό. Don Archetype. Πιάσατε? Ωραία. Μας έχουν προσλάβει για να βρούμε το πασίγνωστο των Necronomicon. Η έρευνά μας οδηγεί στην τοπική βιβλιοθήκη και για να μην μακρηγορώ, λόγω μιας βόμβας, ο ηρωάς μας πέφτει στα χέρια ενός από τα περίεργα cults. Εμείς πλέον αναλαμβάνουμε τον έλεγχο του Buzz, του νεαρού βιβλιοθηκάριου. Και όπως θα έπρεπε να έχετε ήδη καταλάβει, ο κακόμοιρος βιβλιοθηκάριος είναι αυτός που θα ανακαλύψει τον Necronomicon. Μετά από ένα ατύχημα που θα μπορούσε εύκολα να έχει αποφευθεί, ο Buzz, χρησιμοποιώντας τον Necronomicon, κάνει τη γάτα του να μιλάει σαν άνθρωπος. Κάτι που η γάτα του δεν εκτιμάει καθόλου και θα συνεχίσει να μας το υπενθυμίζει καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Κοινώς μπορούμε να πούμε ότι η γάτα του συμπεριφέρεται κυριολεκτικά σαν σκύλα. Ναι, sorry, δεν θα το ξανακάνω. Από εδώ και πέρα θα αποφύγω να κάνω σχόλια για την ιστορία του παιχνιδιού, γιατί οτιδήποτε παραπάνω πω πέφτει στην κατηγορία των spoilers. Και όπως ξέρουμε, υπάρχει ρεζερβέ χώρο στην κόλαση για τους καριόλιδες που κάνουν επίτηδες spoilers στον κόσμο. Σε ένα point and click adventure game, δύο είναι τα πιο σημαντικά πράγματα. Νούμερο 1, η ιστορία. Αν το story είναι μάπα, δεν υπάρχει κανένα νόημα να συνεχίζει να παίζει. Δηλαδή, μια ταινία που κρατάει 2 με 2,5 ώρες, και αν είναι για τον μπούτσο, μπορεί να την παρατήσει στη μέση. Πόσο μάλλον ένα παιχνίδι μπορεί να κρατήσει 15 με 20 ώρες. Νούμερο 2, η γρίφη. Υπάρχουν περιπτώσεις που λόγω μιας γαμάτης ιστορίας ανέρχεσαι ένα κάρο μαλακισμένους γρίφους. Όποιος θυμάται το Discord μπορεί να με βεβαιώσει τα λεγόμενά μου. Καλό βέβαια θα είναι οι designers να αποφεύγουν puzzle που στηρίζονται σε παρανοϊκή λογική ή moon logic όπως τα λέγανε οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει τον Gibbous σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Η ιστορία την αρχή ως το τέλος γαμάει. Τα αστεία του παιχνιδιού δεν γίνονται ποτέ βαρετά, κάτι που είναι σχεδόν αναγκαστικό αν προσπαθείς να κάνεις κωμικό adventure. Το παιχνίδι είναι δίκα σε pop culture αναφορές και όχι μόνο. Αν έχετε παίξει παλαιότερα point and clicks, κυρίως από τη LucasArts, τότε θα μπορέσετε να καταλάβετε όλες τις αναφορές που κάνουν συγγραφείς της ιστορίας. Αν δεν τα έχετε παίξει, ορίστε μια καλή ευκαιρία να σηκώσετε τον κόλλο σας και να πάτε να τα παίξετε. Ρε μαλάκα, ακούς! Ρε αυτοί οι βάρβαροι δεν έχουν παίξει το Monkey Island, ρε μαλάκα! Ναι, δεν κάνω πλάκα, ρε! Ναι, και εγώ δεν ξέρω τι να πω, ρε! Το τελείωμα του παιχνιδιού είναι αρκετά ικανοποιητικό και προς μεγάλη χαρά όλων όσων μας άρεσε, αφήνει περιθώρια για sequel. Υποθέτω πως αν το παιχνίδι δεν πατώσει, θα το δούμε σε μερικά χρόνια. Ας μιλήσουμε τώρα για το πιο δύσκολο κομμάτι των point and click adventure games, τους γρίφους. Και εδώ είναι που τον Gibbous διαπρέπει. Χωρίς να το παρακάνει στη δυσκολία, το παιχνίδι είναι ότι πρέπει για κάποιον που δεν έχει παίξει πολλά point and clicks. Μόνο ένα γρίφο μου τα ψιλοέσπασε, αλλά αυτό εντάξει δεν είναι αμεληταίο. Οι βετεράνοι του είδους δεν θα δυσκολευτείτε ιδιαίτερα, οπότε αν έχετε φάει τα νιάτα σας παίζοντας point and clicks στην δεκαετία των 90, θα το βρείτε πανεύκολο με την καλή έννοια να μην παρεξηγηθώ. Χωρίς να πω σε λεπτομέρειες και σας χαλάσω την έκπληξη, όσοι θυμάστε τις μονομαχίες στα Monkey Island, θα εκτιμήσετε ένα παρόμοιο σκηνικό περίπου στη μέση του παιχνιδιού. Όσοι δεν ξέρετε γιατί μιλάω, τι είπα πριν, παίξτε τα Monkey Island. Αυτή τη στιγμή, αν δεν απατώμε, που δεν απατώμε, μπορείτε να τα βρείτε όλα στο Steam ευκολάκι. Τα γραφικά είναι ότι πρέπει για ένα παιχνίδι του είδους. Οι τοποθεσίες είναι ζωγραφισμένες στο χέρι και τις διάστη χαρακτήρες δένουν με το όλο καρτουνίστικο ύφος που θέλουν να περάσουν. Βαθιά επηρεασμένοι από το στυλ των παιχνιδιών της δεκαετίας του 90, οι graphic artists της Stack in the Attic κατάφεραν να παράξουν το κλίμα εκείνης της εποχής με όλα τα μοντέρνα καλούδια. Κοινώς το παιχνίδι δεν έχει pixel handy. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω για τα γραφικά, τα παιδιά έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και δεν είναι μόνο στα γραφικά που έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο ήχος είναι το ίδιο προσεχμένος. Η μουσική δεν είναι απίστευτα με την όλη ατμόσφαιρα του παιχνιδιού και οι ηθοποιοί που προσλάβανε για τις φωνές των χαρακτήρων, εντάξει, δεν θα πάρουν και Όσκαρ, αλλά κάνουν τη δουλειά τους αξιοπρεπώς. Και για όσους έχουν παίξει το Witcher, αν νομίζετε ότι αναγνωρίζετε κάποιον ηθοποιό, αλλά δεν είστε σίγουροι όπου, για άλλη μια φορά είμαι εδώ για να σώσω την κατάσταση. Ο Doug Cockle, που έχει παίξει τον Gerald of Rivia, κάνει μια guest εμφάνιση. And now you know. And knowledge is power. Τελικά, όπως πάντα, μία είναι η ερώτηση που πρέπει να απαντήσουμε. Αξίζει τα λεφτά του ή όχι?
και για να μην σας κρατάω σε αγωνία, ναι, ταξίζει. Είτε είσαι πρωτάρη, είτε βετεράνο του είδου, θα βρει κάτι που να σ' αρέσει τον κύπου. Το προτείνουμε ανεπιφύλακτα σε όλου, ακόμα και σε αυτού που μισούσαν τα point and click adventure games στο παρελθόν. Το κύπου είναι ένα καλό παράδειγμα για το πόσο έχουν εξελιχθεί και πόσο πιο γαμάτα είναι τα adventureάκια όταν οι σχεδιαστέ δεν προσπαθούν να αυξήσουν την ώρα του παιχνιδιού, βάζοντα τον παίκτη να λύσει σχεδόν αδύνατου γρίφου. Οπότε τι περιμένετε? Μπορείτε να βρείτε τον κύπου σε Cthulhu Adventures στα 20 ευρώ τόσο στο Steam όσο και στο GOG. Yeah. It's called the Necronomicon. Do you have it? Oh, that book. Yeah. Let me check. Yeah, they're all lent. All versions of it. There's more than one? Why, sure. You've got your... Oh, wait. You're talking about the real Necronomicon, aren't you? Yeah, no. Sorry, that doesn't actually exist.